Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το δυνατότερο όπλο των χριστιανών είναι η προσευχή. Και με αυτό καλεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Πανελλήμων να καταπολεμήσουμε την οργή αλλά και την πίκρα όσων νιώθουμε για τα τεκτενόμενα στην Τουρκία και συγκεκριμένα με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος. Τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος καταδίκασαν οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης. Εκφράσαμε όλοι μαζί οι Μητροπολίτες τη δυσαρέσκειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, που ζήτησε η πικρία και η οργή που αισθάνονται οι χριστιανοί να μετατραπεί σε θερμή προσευχή. Για τον λόγο αυτό, θα τελέσει αύριο εσπερινό στην Αγία Σοφία της Κομωτινής. Όπως ξέρετε, το γεγονός της μετατροπής του ναού της, του Θεού Σοφίας, της Μεγάλης Εκκλησίας, σε μουσουλμανικό τέμενος, αυτό καταδικάστηκε από όλο τον κόσμο και βέβαια έτσι εκφράσαμε και εκφράζουμε και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε και τη θλίψη μας και την απογοήτευσή μας και τη στενοχωρία μας και λέμε ότι αυτό είναι άδικο και ότι θα πρέπει ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας κάποια στιγμή να ανακαλέσει αυτήν την απόφαση. Η Μητρόπολη μας εξέδωσε, όπως ξέρετε, μία ανακοίνωση και όπως μας έχετε συνηθίσει στη Θράκη και οι τέσσερις Μητροπολίτες εκφράσαμε και μαζί για αυτό το μεγάλο θέμα. Εκφράσαμε και όλοι μαζί έτσι με ένα δελτίο τύπου και με μια ανακοίνωση η οποία νομίζω ότι έτσι βρήκε απήχηση απέναντι και στο ποίμνιο των κατατόπους τεσσάρων ιερών Μητροπόλων της Θράκης αλλά και γενικότερα. Προχθές με μια ανακοίνωση της Μητροπόλεως μας παρακάλεσα και παρακαλώ μέσα από το κανάλι σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συστήσω και να προτρέψω και να παρακαλέσω τους ανθρώπους της περιοχής μας και αυτό το γεγονός με μια αυτοσυγκράτηση να το αντιμετωπίσουμε, αλλά όμως έτσι αυτό που αισθανόμαστε, η πίκρα, η ορμή, να μεταφραστεί σε θερμή προσευχή. Γι' αυτό αύριο την ώρα που θα γίνεται αυτή η προσβολή, θα έλεγα, στο μεγάλο ναό της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, εμείς στο δικό μας ναό, στο δικό μας ναό της του Θεού Σοφίας, εκεί κλήρος και λαός, ο επίσκοπος, θα τελέσουμε έναν εσπερινό, στο τέλος του οποίου θα αναπέμψουμε και μια επιμνημόσυνη δέηση για τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Θα είναι, θα έλεγα, τρόπον τεινά ένα αντιστάθμισμα, έτσι. Ενώ στη Μεγάλη Εκκλησία θα πρέπει να γίνονται προσευχές από Ορθοδόξους Χριστιανούς, αφού δεν μπορούμε εκεί, η ευσέβεια των ανθρώπων μας και του λαού μας που έφτιαξε άλλες μικρές, μέσα σε εισαγωγικά, Αγίες Σοφίες, ναούς που είναι αφιερωμένους στην Σοφία του Θεού. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε το καθήκον μας εδώ, για τη δική μας πόλη και για τη δική μας Μητρόπολη. Το δυνατότερο όπλο ειρήνης των χριστιανών είναι η προσευχή, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων. Ζητάτε ουσιαστικά να πετανεύει συλλογική και να προσπαθήσουν με την προσευχή, να τους δίνετε τη δυνατότητα αυτή την Παρασκευή, να μπορέσουν να εκφράσουν την αντίδρασή τους με αυτόν τον τρόπο. Ακούστε να σας πω. Όσο και αν ακούγεται ως λύρος στα αυτιά των ανθρώπων μας που δεν έχουμε μάθει να προσευχόμαστε, για μας τους χριστιανούς το δυνατότερο όπλο, όπλων ειρήνης, έτσι, είναι η προσευχή μας. Και να ξέρετε ότι έλεγε ένας γέροντας για να δείξει τη συμμετοχή μας στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας, μάλλον στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και στη Θεία Λειτουργία, έλεγε ότι όταν ένας άνθρωπος προσεύχεται στο σπίτι του, ο Θεός τον ακούει. Όμως όταν προσεύχεται εν Εκκλησία, εκεί ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τον ακούσει. Θέλοντας να δείξει ότι η κοινωνία των ανθρώπων προσευχόμενη είναι
μια δυνατότερη προσευχή. Και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μόνον αυτό το όπλο. Έτσι λοιπόν αυτή η δύσκολη κατάσταση την οποία έχουμε μπροστά μας, πάντοτε και από τα δύσκολα βγαίνει κάτι καλό. Μας μαθαίνει, έτσι, και τι θα πει θερμή προσευχή. Έτσι λοιπόν εγώ τους ανθρώπους της Μητροπόλεως μας τους καλώ σε προσευχή, έτσι, και αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο ναό της του Θεού Σοφίας στην Κομωτινή. Οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και επιχείρησης, λόγω της επιδημιολογικής έξαρσης θα πρέπει πλέον να αποστέλουν τις καταγγελίες για την επίλυση των διαφορών τους με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά. Προκειμένου να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις λόγω και της πανδημίας, μπορούν οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με επιστολή, να αποστέλουν τις υποθέσεις τους στον συμπαραστάτη του πολίτη της περιφέρειας, Αργύρη Χρουμουζέλη, όπως μας εξήγησε ο ίδιος, που ανέφερε το ρόλο του συμπαραστάτη του πολίτη της περιφέρειας. Σκέψαμε ένα δελτίο τύπου, προκειμένου σε αυτή τη συγκυρία της επιδημιολογικής έξαρσης να μην επιβαρύνονται οι πολίτες της περιφέρειας με πρόσθετες και άσκοπες μετακινήσεις και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποθέσεις τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν ούτε από το νομό τους ούτε από την κατοικία τους. Δηλαδή, ένας πολίτης της Δράμας ή της Ξάνθης ή της Καβάλας αλλά και της Ροδόπης δεν χρειάζεται να έρθει στο γραφείο του περιφερειακού συμπαραστάτη για να εκθέσει το πρόβλημά του ή την καταγγελία του, μπορεί ηλεκτρονικά να μου την αποστείλει. Εάν δεν μπορεί ηλεκτρονικά, τη γράφει, τη δίνει στο ταχυδρομείο και μου τη φέρνουν. Εγώ την επεξεργάζομαι, επικοινωνώ με τις υπηρεσίες και το όποιο αποτέλεσμα θα του το γνωστοποιήσω είτε ηλεκτρονικά είτε γραπτά ανάλογα το πώς θα έχει έρθει η καταγγελία του. Κατ' εξαίρεση, εάν χρειαστεί εγώ να μιλήσω μαζί του, αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης, να έρθει στο γραφείο μου και αφού τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία επιβάλλονται σήμερα πλέον για την συγκεκριμένη επιδημία. Να ξαναπώ μάλλον ότι ο ρόλος του περιφερειακού συμπαραστάτη είναι να επιλύνει τις διαφορές που ανακύπτουν με τους πολίτες της περιφέρειας από τους πολίτες μάλλον της περιφέρειας με τις υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Όποια λοιπόν διαφορά υπάρχει, είτε πρόκειται για κακοδιαχείριση, είτε πρόκειται για εσφαλμένη ερμηνεία, είτε εν πάση περιπτώσει πιστεύει σωστά ή λάθος ο πολίτης ότι χρειάζεται τη βοήθεια του συμπαραστάτη για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του, μπορεί με αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά να αποστείλει την καταγγελία του, να γράψει το πρόβλημά του, να βάλει κάποιο τηλέφωνο, γνωρίζει ποια είναι η υπηρεσία της περιφέρειας. Όταν λοιπόν αντιμετωπίσει πρόβλημα στην υπηρεσία της περιφέρειας, τότε θα πει πάω στον περιφερειακό συμπαραστάτη. Είτε με παίρνει τηλέφωνο και τον καθοδηγώ πώς θα στείλει την καταγγελία του. Δηλαδή μπορεί η Διεύθυνση Συγκοινωνιών, εν πάση περιπτώσει, να μην εκδίδει μια άδεια για κάποιους λόγους. Άδεια οδήγησης. Μπορεί να πιστεύει ότι έχει δίκιο, μπορεί πράγματι να έχει δίκιο, μπορεί να έχει άδικο, αλλά θα πρέπει και αυτό το άδικο να πιστεί ο ίδιος ότι είναι άδικο, ότι δεν μπορεί να το κάνει και από εκεί και πέρα να τον κατευθύνει ο συμπαραστάτης, να τον κατευθύνω εγώ, πώς μπορεί αυτό το δικαίωμά του να ικανοποιηθεί σωστά, είτε στην σωστή υπηρεσία, είτε με άλλο τρόπο που εσφαλμένα ενδεχομένως να έχει επιλέξει. Να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας και να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάσιο Τσόνη, τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις και όλα τα ζητήματα πάνω στον τομέα του τουρισμού. Κύριε Τσόνη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στις τελευταίες συνεδριάσεις τις οποίες πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πάνω στα ζητήματα του τουρισμού εδώ στην περιφέρειά μας. Ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν πάνω στην αναπροσαρμογή του τουριστικού μας προγράμματος ήταν και ουσιαστικά η στήριξη μιας πτήσης απευθείας Βουκουρέστη-Καβάλα
με ένα Boeing της Aegeas, το οποίο θα έχει 174 θέσεις, έτσι ώστε λίγο να ενισχύσουμε το τουριστικό ρεύμα της περιοχής από Ρουμανία, από τη στιγμή που οδικώς έχουμε αποκλειστεί από τα χερσαία σύνορα λόγω της μπλοκής του συνοριακού σταθμού της Νιμφέας. Και για ακόμα μία φορά ομόφανα αποφασίσαμε ότι είμαστε υπέρ του ανοίγματος του συγκεκριμένου συνοριακού σταθμού, βέβαια υπό προϋποθέσεις και βέβαια με το αρνητικό τεστ που χρειάζεται κάποιος να επιδείξει στο σημείο διέλευσης, όπως αυτή τη στιγμή ισχύει στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μάλιστα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον συνοριακό σταθμό της Νιμφέας? Πότε αναμένεται να ανοίξει, βάσει την τελευταία πληροφόρηση, την επίσημη την οποία έχουμε? Αυτή τη στιγμή μέχρι 4 Αυγούστου παραμένει κλειστός. Είναι απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Παρακολουθεί η κυβέρνηση το οικό φορτίο στην γειτονική χώρα και με βάση αυτό παίρνει τις αποφάσεις, δηλαδή αν θα ανοίξει ή όχι, γιατί αυτό που προέχει, όπως είπαμε φέτος, είναι η υγειονομική ασφάλεια, γιατί κατά άλλα υπάρχει πρόβλημα στην τουριστική σεζόν, δηλαδή η πληρότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αυτή αγγίζει ένα ποσοστό της τάξης του 15% με 20%. Είναι μια δύσκολη χρονιά, οπότε αυτό τουλάχιστον το οποίο προέχει είναι να μείνουμε υγειονομικά ασφαλείς και να προστατέψουμε τον πληθυσμό εδώ της περιοχής από κάποια υγειική επιμόλυνση. Μάλιστα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη το οικό φορτίο, όπως αναφέρατε, αλλά λαμβάνει υπόψη όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι περνούν τα σύνορα και επισκέπτονται τις γειτονικές χώρες και τη Βουλγαρία και την Τουρκία για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχουμε επισημάνει και είναι από εδώ και πέρα και στα πλαίσια της ατομικής υπευθυνότητας του καθένα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα όπως απαιτούν οι περιστάσεις και να μην, ας πούμε, δείχνουμε χαλαρότητα και τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι είχαν ως κύρια απασχόληση την τουριστική απασχόληση και πλήττονται αυτό το καλοκαίρι, πώς θα στηριχτούν στην παρούσα χρονική στιγμή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Αυτή είναι μια αλυσίδα ανθρώπων που πλήττονται, γιατί όταν μιλάμε για τον τουριστικό κλάδο δεν μιλάμε μόνο για τις επιχειρήσεις, μιλάμε και για τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στον τουρισμό, δηλαδή από τον σερβιτόρο μέχρι την καθαρίστρια, συν ότι η εστίαση, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, αλλά και η πρωτογενή παραγωγή που τροφοδοτεί και την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν, να καταμετρήσουμε τις ζημιές και σίγουρα θα βρεθούμε με μέτρα στήριξης δίπλα στους επαγγελματίες. Όπως κάτι ανάλογο είχαμε ανακοινώσει για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, όπου επεξεργάζεται μια πρόταση στο Περιφερειακό Ταμείο, η οποία αφορά μέτρα στήριξης, οικονομικής ενίσχυσης ουσιαστικά των επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Περιμένουμε να κάνουμε καταμέτρηση δηλαδή των αποτελεσμάτων και των ζημιών και μετά να κινηθούμε αναλόγως. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα σεμινάρια προστασίας από τον κορονοϊό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ένα έργο το οποίο υλοποιεί η περιφέρειά μας σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τι προβλέπει το έργο αυτό και σε ποιους ακριβώς απευθύνεται? Όπως είχαμε ξεκινήσει, ξεκινούν σεμινάρια προστασίας από τον κορονοϊό για τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ανέθεσε στο Νομαρχιακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτασης, το ΚΕΧ δηλαδή της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την υλοποίηση του έργου υγειονομικά σεμινάρια COVID για τουριστικές επιχειρήσεις. Το έργο ουσιαστικά προβλέπει μία έξτρα εκπαίδευση πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα των επαγγελματιών του τουρισμού που δραστηριοποιούνται δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειάς μας. Να θυμίσουμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πιστοποιήθηκαν με το σήμα Health First, το οποίο είναι η εκπαίδευση η οποία έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα και να έχουν το απαραίτητο πιστοποιητικό. Γιατί αυτό για το μέλλον θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε θα αποτελεί από μόνο του ένα τουριστικό προϊόν. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με μια συμπλήρωση φόρμα υποβολής. Προτεραιότητα θα έχουν οι επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυμάτων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Και να κλείσουμε την συζήτησή μας, κύριε Τζόνι, με τις σημαντικές επισκέψεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το τελευταίο χρονικό διάστημα και ποιος ο αποϊχός τους? Ναι, είχαμε μια σημαντική συνάντηση με την κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη,
την επικεφαλή της Επιτροπής Ελλάδας 2021, όπου στη συνάντηση αυτή αναδείχθηκε μια μοναδική ευκαιρία ουσιαστικά για να διευρύνουμε τα πεδία εκδήλωσης και υποστήριξης του συνολικού αναπτυξιακού τουριστικού μας σχεδιασμού. Τις καταθέσαμε τις προτάσεις μας, προτάσεις που ήδη έχουμε καταθέσει και στα αρμόδια Υπουργεία και περιμένουμε ουσιαστικά την στήριξή της μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, των 200 χρόνων απελευθέρωσης. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαν εξαιρετικές προτάσεις και άλλοι φορείς εδώ πέρα από την περιοχή, προτάσεις που αφορούν και τουρισμό και πολιτισμό. Και μας, ουσιαστικά αυτή η επίσκεψη μας έδωσε ένα μήνυμα ότι η κεντρική κυβέρνηση είναι κοντά και στηρίζει γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Κύριε Τσόνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Συνεχίζονται οι αγώνες των συνταξιούχων και για τα όσα κέρδισαν με αγώνες, μίλησε στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ροδόπης, κ. Τάσος Γκλαβάνης, ο οποίος τόνισε ότι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα πρέπει να είναι κοντά στα σωματεία και να αγωνίζονται. Τα όσα κέρδισαν με αγώνες οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος συνταξιούχων του ΙΚΑ, του νομού Ροδόπης, Τάσος Γκλαβάνης, που αναφέρθηκε και σε όσους ήταν στο πλευρό τους, αλλά και σε όσους τους έβαλαν τρικλοποδιές. Παράλληλα, ο κύριος Γκλαβάνης αναφέρθηκε και σε όσα διεκδικούν τώρα. Πολλά προβλήματα, αλλά έχουμε κερδίσει αρκετά από τους αγώνες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιωθούμε και να πάμε στα προ-κρίσεις επίπεδα της αποδοχής μας, στα προ-κρίσεις επίπεδα, συγγνώμη. Ναι. Τώρα έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα. Έτσι μερικά τώρα να τα πω. Κερδίσαμε την κατάργηση του 5 ευρώ για την είσοδο στα νοσοκομεία. Κερδίσαμε την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στα προηγούμενα επίπεδα. Κερδίσαμε την μη εφαρμογή των κρατήσεων υπέροπη να πηγαίνει στο πραγματικό εισόδημα μας, στην πραγματική μας σύνταξη, δηλαδή στο 800 ευρώ και όχι στα 1.300 που ήταν ονομαστική. Κερδίσαμε σχεδόν ένα μισθό με τιμή το χρόνο από τη μη εφαρμογή, της περικοπής της προσωπικής διαφοράς που ήταν εφαρμοστή από 1η-1η-19. Και μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια κερδίσαμε και τη μη εφαρμογή του αφορολόγητου από τα 8.900 στα 5.600, που και αυτά και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξιούχους ουσιαστικά ήταν ένας μισθός στον χρόνο. Έχουμε κερδίσει τώρα οι 300.000 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ από την επικουρική σύνταξη που μας είχαν παράνομες μειώσεις με το νόμο του Κατρόγκολου. Ξαναπήγαμε στα επίπεδα του 2014 και ουσιαστικά από μισή μέχρι μία σύνταξη πήραν πάρα πολύ. Όλα αυτά γίνανε με αγώνες. Και βέβαια σε αυτούς τους αγώνες βέβαια να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα, ποιοι ήταν μαζί μας και ποιοι ήταν χώρια. Μαζί μας ήταν το ΠΑΜΕ και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια οργανώσεις δικαστικές που είχαν ταξικό χαρακτήρα. Η ξεπολυμένη δικαστική μαφία της ΓΕΣΕΑ έβαζε εμπόδια. Ειλικρινά τώρα, αν η ηγεσία της ΓΕΣΕΑ στεκόταν στο ύψος της, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν θα περνούσαν και θα είχαμε κερδίσει πολύ περισσότερα μαζί με τους εργαζόμενους. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι με τους αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Αυτά που πήραμε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή για τους 300.000 συνταξιούχους είναι μεγάλη υπόθεση. Με τα δώρα που τα έχουμε πληρώσει όλα, αλλά και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που παίρνουν δώρα, πληρώνουν και εκείνες τις φορές και τώρα και για σύνταξη και για παντού. Και αυτοί δικαιούνται όταν θα βγουν σύνταξη να πάρουν το δώρα, αφού τους κάνουν παρακρατήσεις. Όπως κρατούσαν και σε εμάς, κάνουν και σε αυτούς. Γιατί δηλαδή, και νοιάζομαστε και για τα παιδιά μας. Και έπειτα εμείς εκτιμάμε ότι παίρνοντας υπόψη και την οικονομία της χώρας και τις στοιχειώδεις βασικές ανάγκες, την ικανοποίηση των στοιχειωδών βασικών αναγκών των συνταξιούχων, λέμε η κατώτερη σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους να πάει να είναι 600 ευρώ. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και η αναλογικότητα και ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Να μαζικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα σωματεία τους. Βέβαια, σε αυτό το ζήτημα θα παίξουν σοβαρό ρόλο και τα διοικητικά συμβούλια. Να μην σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί ανέφερα μερικά παραδείγματα και άλλα είναι τώρα που δεν τα θυμάμαι, που έχουμε καταφέρει και κερδίσει κάποια πραγματάκια που μας έκαναν τη ζωή μας καλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να. Γιατί αν εφαρμόζονταν όλα αυτά που κερδίσαμε εμείς, θα είχαμε χάσει 2 με 3 μισθούς συντάξεων επιπλέον από αυτούς που είχαμε χάσει. Και μέσα από τους αγώνες πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και να πιάσουμε τις καταστάσεις για να
και για τους εργαζόμενους και για εμάς τους συνταξιούχους. Γιατί και οι εργαζόμενοι, δικά μας παιδιά, είναι εμείς, δεν το ξεχωρίζουμε τους αγώνες που κάνουμε. Λέμε και για, τους βασικούς, για το μισθό τους ότι πρέπει να, γίνει, να πάει στα 751 ο κατώτερος βασικός μισθός. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά μας, να κάνουν και οικογένειες, να κάνουν και παιδιά, γιατί με 400 και με 300 ευρώ δεν είναι. Τώρα βέβαια είναι και ο πανυπολογισμός των συντάξεων που θα είναι θετικός. Γιατί ο νόμος του Κατρόγκολου δεν το έπαιρνε υπόψη του τα πολλά χρόνια ασφάλισης. Πάνω από 9.000 έσημα το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι καλύτερο. Αλλά αυτό θα, για τους παλιούς συνταξίους, γιατί με τα σημερινά δεδομένα, με τις εραστικές μορφές απασχόλησης κτλ., ποια παιδιά θα μπορέσουν να κάνουν 40 χρόνια ολόκληρα. Άμα δουλεύουν με 4 ώρες, θέλουν 80 χρόνια εργασίας. Και άμα δουλεύουν με 6 ώρες, θέλουν 50 χρόνια εργασίας. Δηλαδή πρέπει να αγωνιστούν και οι εργαζόμενοι για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα στη δουλειά, 8ωρο, περιθήμερο, όλα. Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τσιμπήματα ή δαγκώματα από αχινούς μέχρι και οχές, μας εξηγεί η ειδική παθολόγος Τριανταφυλιά Τοπκαρίδου. Ας παρακολουθήσουμε τις συμβουλές τις οποίες δίνει στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού. Τους καλοκαιρινούς μήνες η εκδρομή ή η έξοδος στην εξοχή ελοχεύει κινδύνους. Από το πιο ανώδυνο, όπως το πάτημα του αχινού, μέχρι και το χειρότερο, που είναι το δάγκωμα του φιδιού. Το πώς μπορούμε να προστατευτούμε και τι μπορούμε να κάνουμε αν μας συμβεί κάτι από όλα αυτά, μας εξήγησε η ειδική παθολόγος Τριανταφυλιά Τοπκαρίδου. Τις περισσότερες φορές ξεκινούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκδρομή το καλοκαίρι για να περάσουμε καλά, αλλά δυστυχώς εγκυμονούν και κίνδυνοι. Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι και ίσως οι πιο ανώδυνοι είναι το να πατήσουμε αχινό. Σε πολλές παραλίες, συνήθως στις καθαρές παραλίες λένε ότι πηγαίνουν οι αχινοί, έχει τύχει να περπατήσει κάποιος, πατάει τον αχινό, ο πόνος είναι μεγάλος, βγαίνει έξω και προσπαθεί να βγάλει τα αγκάθια. Αυτό λέει η λογική. Ένας καλός τρόπος για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα αγκάθια είναι τοποθέτηση σε ζεστό νερό, γιατί βοηθάει αρκετά, μαλακώνει το δέρμα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο λάδι κάτω από το δέρμα, γιατί επίσης βοηθάει στο να μαλακώσει, και με μία καρφιτσούλα σιγά σιγά να αρχίσουμε να φερούμε τα αγκάθια. Ένα άλλο πράγμα το οποίο βοηθάει, επειδή τα αγκάθια είναι φτιαγμένα από ανθρακικό ασβέστιο, είναι να βάλουμε κομπρέσες από ξύδι. Το ξύδι είναι οξικό οξύ, οπότε διαλύει το ασβέστιο, με αποτέλεσμα να μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην μείνει κάποιο αγκάθι. Και αν τελικά μείνει κάποιο και είναι αρκετά ψηλά, τότε αναγκαστικά χειρουργός και αφαίρεση. Τοπικά, αν τα καταφέρουμε μόνοι μας, βάζουμε και καμιά άλλη φούλα με αντιβιωτικό. Νομίζω ότι ο αχινός είναι το πιο ανώδυνο που μπορεί να μας συμβεί στη θάλασσα, γιατί έχει και χειρότερα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τσούχτρες. Διάβαζα πριν ότι υπάρχουν τσούχτρες οι οποίες μπορούν να φτάσουν πλοκάμι με μάκρος 10 μέτρα. Είναι αρκετά μεγάλο. Στον Ατλαντικό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα βρεθεί κανένα στον Ατλαντικό, αλλά παρόλα αυτά η περιοχή μας έχει τσούχτρες. Αν κάποιος έρθει σε επαφή με κάποιο από τα πλοκάμια της τσούχτρας, απελευθερώνονται τοξίνες, οι οποίες τοξίνες εκείνη τη στιγμή προκαλούν αφόρητο πόνο. Έντονη κοκκινίλα στην περιοχή, έντονη φαγούρα. Ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι γρήγορα να βγούμε από την περιοχή η οποία έχει τις τσούχτρες και να ρίξουμε πάνω θαλασσινό νερό, όχι γλυκό νερό. Δεν ξεπλένουμε με γλυκό νερό, γιατί το γλυκό νερό σπάει τις κύστες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιδεινώσουμε τα συμπτώματα αντί να βοηθήσουμε. Εάν έχεις τάλκ, που σιγά να μην έχεις την παραλία τάλκ, βάζεις πάνω, γιατί επίσης βοηθάει στο να απομακρύνουμε αυτές τις κύστες οι οποίες είναι που προκαλούν τελικά και τα συμπτώματα. Εάν δεν υπάρχει, μία πρόταση είναι με γάντι, γιατί τώρα πια κυκλοφορούμε όλοι με τα γάντια μας, να πάρουμε λίγη άμμο και να τρύψουμε την περιοχή και να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε έτσι τις κύστες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερα συμπτώματα. Τις πιο πολλές φορές στο σημείο εκείνο υπάρχει ερυθρότητα και φαγούρα. Αν ένας άνθρωπος δεν είναι αλλεργικός, αρκούν κάποιες κορτιζονούχες αλυφές και αναλγητικά για να μπορέσει να περάσει ο πόνος. Στην περίπτωση τώρα που δεν αρκεί αυτό και ο άνθρωπος επιδεινώνεται, καλό είναι να πάει στο νοσοκομείο, διότι μπορεί να προκαλυφθεί και μέχρι και αλλεργικό σοκ. Άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να συμβούν στη θάλασσα, το χειρότερο, το κράτησα για το τέλος, είναι να πατήσουμε σκορπίνα. Οι σκορπίνες πάνε και κρύβονται μέσα στην άμμο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ προσπαθούμε να κολυμπήσουμε αμέριμνη, να μην τη δούμε, διότι εξέχει μόνο ένα κέρατο, το οποίο είναι αυτό το οποίο περιέχει και το δηλητήριο. Εάν κάποιος είναι ο άτυχος και την πατήσει και το πατήσει, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να πατήσει τόσο ισχυρό σοκ και τόσο έντονο πόνο που χάνει και την ψυχραιμία του. Καλό είναι, αν διατηρείς την ψυχραιμία του ο ίδιος ή οι υπόλοιποι λουόμενοι, να τον μεταφέρουν έξω, να προσπαθήσουν να καθαρίσουν την πληγή,
με ΗΠΑ αντισηπτικά, που επίσης έχουμε πια όλοι μας αντισηπτικά μέσα στις τσάντες μας και μέσα στα πράγματά μας. Και ένα πράγμα το οποίο βοηθάει ειδικά για το κομμάτι της σκορπίνας είναι ότι το δηλητήριό της καταστρέφεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν ακόμα καπνιστές γύρω μας. Άρα, ζητάμε σε κάποιον καπνιστή να ανάψει ένα τσιγάρο και πλησιάζουμε στην περιοχή που είναι το τραύμα, την κάφτρα του τσιγάρου για όσο αντέχουμε. Χωρίς να καούμε, βέβαια, έτσι. Αυτό αδρανοποιεί το δηλητήριο με αποτέλεσμα να περάσει λίγο ο πόνος. Επίσης, το ίδιο ισχύει όπως όλα τα δείγματα, να είναι δηλαδή καθαρά. Μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιες αλυφούλες οι οποίες θα ανακουφίσουν. Και στη συνέχεια, καλό θα ήταν, επειδή αυτός ο πόνος είναι πραγματικά αφόρητος, να μεταφερθεί ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει και η κατάλληλη αντιμετώπιση. Ποιος πάνε τα σαλάχια, τα οποία, εντάξει, στην περιοχή μας νομίζω ότι δεν έχουμε, ή αν έχουμε, είναι πολύ πιο σπάνιο το να έρθουν να σε επαφή, φοβούνται περισσότερο, αλλά και εκεί η αντιμετώπιση είναι η ίδια, γιατί το δηλητήριό τους μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρό. Όπως ξέρετε, η περιοχή είναι ενδημική για τις οχές. Έχουμε αρκετές οχές και από ό,τι έχω καταλάβει ο πληθυσμός τους τελευταία έχει αυξηθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι θα πρέπει αυτός που επιλέξει βουνό να είναι σε εγρήγορση και να ξέρει ποια είναι η οχιά. Δεν είναι όλα τα φίδια οχές. Η οχιά συνήθως είναι ένα μικρό φίδι το οποίο έχει ένα κέρατο μπροστά και ένας τρόπος βέβαια για να καταλάβεις αν αυτό που σε τσίμπησε είναι οχιά είναι να δεις το τσίμπημα. Τα περισσότερα φίδια όταν σε δαγκώνουν αφήνουν το σχήμα του στόματος. Η οχιά και όπως και τα άλλα δηλητηριώδη φίδια έχουν δύο μεγάλα δόντια μέσα στα οποία περιλαμβάνεται το δηλητήριο. Δεν τα έχουν συνέχεια ανοιχτά. Όταν θα αισθανθεί ότι απειλείται το φίδι, βγαίνουν τα δόντια αυτά, δαγκώνουν και φεύγει, μαζεύεται κατευθείαν πίσω. Εάν λοιπόν κάποιος δει, αφού τον έχει δαγκώσει κάποιο φίδι, ότι έχει δύο σημαδάκια, αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να τον έχει δαγκώσει δηλητηριώδες φίδι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πούμε τι δεν κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν περάσει κάποια λάθος μηνύματα. Πολύ σημαντικό είναι το άτομο να το ηρεμήσουμε, να το πούμε, να μείνει όσο το δυνατόν ακίνητος, γιατί όσο κινείται, το δηλητήριο κυκλοφορεί. Το δηλητήριο κυκλοφορεί και μεταφέρεται μέσω της λέμφου. Άρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αυτό που λέγανε παλιά, να σκίσεις με ένα μαχαίρι την περιοχή και να ρουφήξεις το αίμα. Να ρουφήξεις το αίμα, εντάξει, θα πάθεις κι εσύ κάτι. Επομένως, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Επίσης δεν έχει νόημα και η υπερίδεση. Ίσα-ίσα όταν θα δέσεις σφιχτά το μέλος για να μην κυκλοφορήσει το δηλητήριο που υποτίθεται στο υπόλοιπο σώμα, μπορεί το οξύνο που θα απομείνει να κάνει πολύ μεγάλες καταστροφές στους ιστούς. Άρα αυτό το αποφεύγουμε. Αν κάποιος ξέρει και είναι γνώστης, θα πρέπει να κρατήσει ή δυνατόν ακίνητο τον ασθενή. Το άκρο του θα πρέπει να είναι, εφόσον έχει ελαστικό επίδεσμο, με τέτοιο δέσιμο, έτσι ώστε να μπορεί να ψηλαφεί τον σφιγμό. Κάθε 10 με 15 λεπτά μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί υποτίθεται ότι αυτό το κάνουμε μέχρι να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να μεταφερθεί όλο στο νοσοκομείο, ξεδένουμε πάλι τον επίδεσμο, το αφήνουμε λίγο να γίνει κυκλοφορία και μετά ξανασυνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε σε νοσοκομείο. Από τη στιγμή που θα φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Πιο σπάνια να χορηγηθεί ο αντιοφυκός ορός, συνήθως δεν πεθαίνει ο κόσμος από τα δαγκώματα της οχιάς, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά καλό είναι, αν υποπτευόμαστε ότι είναι δηλητηριώδης το φίδι, να υπάρχει γρήγορη νοσοκομιακή αντιμετώπιση, γιατί μπορεί να φτάσει κάπως να πάθει μέχρι και διάχυτη ενδαγκιακή επίκηση και να πεθάνει από αυτό. Για να μιλήσουμε για το μέλλον της μελισσοκομείας στην Ελλάδα και τι εξελίξεις έχουμε πάνω στον κλάδο, φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ροδόπης στο Κεντρί, τον κύριο Νίκο Καρακοσίδη. Κύριε Καρακοσίδη, θα σας καλησπέρισουμε. Γεια σας. Πολλές συζητήσεις έχουμε κάνει πάνω στην μελισσοκομεία, στο τι ακριβώς μέλι γενέστε, ναι, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ποιο θα είναι το μέλλον της μελισσοκομείας στην Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με την τελευταία ενημέρωση την οποία έχουμε, καθώς ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε νοθευμένο μέλι. Τι ακριβώς γίνεται με την νοθεία του μελιού, καθώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να πραγματοποιούνται εισαγωγές μελιού στην Ελλάδα και να έχουμε τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε στον κλάδο. Το μέλλον της μελισσοκομείας φαίνεται πως είναι δυσίωνο. Αυτό που ανακάλυψε ο ΕΦΕΤ είναι μια κουκίδα στο πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν αθρώες και τεράστιες εισαγωγές μελιού με την ανοχή του κράτους. Μάλλον θα το έλεγα αλλιώς, νομότυπα γίνονται οι εισαγωγές του κράτους. Το κράτος εδώ πέρα δεν προστατεύει τον παραγωγό, με αποτέλεσμα να μας βασανίζει εμάς τους παραγωγούς το θέμα της πρόσβεξης των ελληνικών μελιών
με τα εισαγόμενα φτηνά και αναξιόπιστα μέλια, τα οποία διατίθεται σε πολύ χαμηλές τιμές στην αγορά. Να σας δώσω ενδεικτικά ότι περίπου το 80% το μέλι είναι αυτό το φτηνό και ένα 15-20% είναι η πρόσμιξη με ελληνικό. Εμείς δεν διαφωνούμε με την εισαγωγή μελιών. Είναι κανόνες του εμπορίου και θα έπρεπε να γίνονται εισαγωγές μελιών. Εμείς διαφωνούμε ως προς την ανεπάρκεια του κράτους, που δεν προστατεύει τον παραγωγό. Και τι εννοώ με αυτό? Θα έπρεπε να κατοχυρώνει τον Έλληνα παραγωγό με αυτό που ζητάμε εμείς, με το σηματάκι το ελληνικό, όπως συμβαίνει στη Γερμανία. Ώστε ο καταναλωτής, ο Έλληνας, να γνωρίζει τι μέλι τρώει. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, να ξέρει αν θα φάει ελληνικό μέλι ή αν θα φάει εισαγόμενο και με την ποιότητα που θα το ακολουθεί. Αυτό ζητάμε. Μάλιστα. Πόσο βλαβερό είναι ένα νοθευμένο μέλι για τον άνθρωπο? Όταν μιλάμε για νοθεία μελιού, τι εννοούμε? Νοθεία μπορεί να γίνει ακόμα και από τον ίδιο τον παραγωγό, όταν μέσα στην καρδιά της ανθοφορίας πάει και ταΐζει τροφές ή σιρόπια. Νοθεία είναι όταν κάνει πρόσμιξη με ισογλυκόζη μέσα στο μέλι, η οποία έχει και την ιδιότητα ή εμβερτοποιημένα σιρόπια βρασμένη ζάχαρη σε υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να μην κρυσταλώνουν ποτέ τα μέλια, να είναι πάντα ίδια, όμορφα και ωραία. Νοθεία γίνεται και με την κλασική γλυκόζη που προέρχεται από το καλαμπόκι, η οποία υπάρχουν και εργοστάσια στην Ελλάδα και είναι πάμφθινη, περίπου 40-50 λεπτά το κιλό. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα φτάνουν στον καταναλωτή, ο οποίος μέσα στην άγνοιά του το διαλέγει ως φτηνό και τρώει ένα κακό προϊόν. Αν με ρωτήσετε αν θα πάθει κάτι, δεν υπάρχουν στατιστικά να πούμε ότι κάποιος έπαθε κάτι ή δηλητηριάστηκε. Απλά δεν λέμε αυτό το πράγμα. Ναι, όλα τα ωφέλη που έχει το αγνό. Δεν το προσφέρει κανένα όφελος και θα λέγαμε ότι μπορεί να το ανεβάσει και το ζάχαρο. Γιατί μάλιστα έχει πολλές γλυκαντικές ουσίες. Μάλιστα. Αυτό που είπατε στην άγνοια του καταναλωτή, δεν νομίζω πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόση ενημέρωση που έχει υποστεί το τηλεοπτικό κοινό να υπάρχει η άγνοια. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Το ρητό αυτό πιστεύω ότι. Αυτή είναι μία οπτική. Μία αλήθεια μεγάλη. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι μία οπτική όμως. Στις μέρες που ζούμε στην οικονομική κρίση, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν για λόγους επιβίωσης το φτηνό. Και έτσι εμείς προσπαθούμε, σαν Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομούρο Δόπης, τουλάχιστον στο μέτρο το δυνατό να τους ενημερώνουμε. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει τα δικά του χρήματα, τις δικές του προϋποθέσεις και θα κάνει τις δικές του επιλογές. Μάλιστα. Πάμε τώρα να αναφερθούμε στα προγράμματα, στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης, τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και αν πράγματι βοηθούν τους μελισσοπαραγωγούς. Προγράμματα νέων μελισσοκόμων έχουν να προκηρυχθούν από το 2016-2017 που είχε βγει. Εκτιμούμε ότι ίσως βγει το 2022 και αυτοί που μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα, αντιμετώπισαν δυσκολίες, χρηματοδότησης κτλ. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο ανακοινώνει συχνά θέματα χρηματοδοτήσεων, αλλά εμείς οι μελισσοκόμοι δεν βλέπουμε να φτάνουν στα χέρια μας ούτε ένα ευρώ. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Υπάρχουν κάτι μικρά προγράμματα επιδότησης κυψελών, με κάποιες προϋποθέσεις. Οι περισσότεροι μελισσοκόμοι δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, θεωρούν ότι δεν είναι ικανοποιητική και λόγω φορολογίας αλλά και λόγω μεγάλης καθυστέρησης καταβολής των χρημάτων. Μάλιστα, οπότε συνεπώς πορεύονται από μόνοι τους, δηλαδή δεν προσβλέπουν σε κρατικά χρήματα. Στα τόσα χρόνια δηλαδή τα οποία ανθίζει η μελισσοκομεία και εξελίσσεται, δεν έχει κάποια ουσιώδη βοήθεια από κάποια κρατική ενίσχυση για να μπορέσει να επιβιώσει ο κλάδος, σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Εκτιμούμε ότι η πολιτεία δεν έχει πάρει σοβαρά τη μελισσοκομεία και να σας πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να την πάρει σοβαρά και για άλλο λόγο τη μελισσοκομεία. Όχι μόνο για το μέλι, για τα προϊόντα του μέλιου. Θα πρέπει να την πάρει για περιβαλλοντικούς λόγους. Η μέλισσα είναι ένα από τα πιο χρήσιμα έντομα. Γονιμοποιεί και επικονιάζει το 80-82% του φυτικού βασιλείου στη γη. Έτσι θα έπρεπε να τη δούμε ως ένα χρήσιμο έντομο και να το προστατεύουμε
και η συγκομιδή μηλίου είναι ένας δευτερογενής παράγων. Μάλιστα. Κλείνοντας... Νομίζω ότι έχουμε θέμα σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν είναι θέμα της νυν πολιτείας, είναι και της προηγούμενης και διαχρονικά. Μάλιστα. Κύριε Καρακοστίδη, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελε το δικό σας σχόλιο πάνω στα τελευταία λεγόμενα, τα οποία έχουν προκύψει ζητήματα όσον αφορά τα αιωλικά πάρκα και τα μελίσια και τις ζημιές που προκαλούν οι μέλισσες στα αιωλικά πάρκα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Οι μέλισσες προκαλούν ζημιά στα αιωλικά πάρκα? Όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι... Όχι, απλά θα το χαρακτηρίσω υπερβολή. Είναι ουτοπία. Πώς να ενοχλούν τα αιωλικά πάρκα? Προσκολώντας επάνω στους έλικες των ανεμογεννητριών, δημιουργούν ορισμένες βλάβες. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα. Να σας πω γιατί. Η μέλισσα είναι ένα έντομο το οποίο κυρίως ζει στην επιφάνεια της γης. Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω το ύψος των ανεμογεννητριών, το οποίο είναι τεράστιο, δεν θα πετούσε καμία μέλισσα και ψηλά. Η μέλισσα πετάει πάντα στο ανάγλυφο της γης. Ένα, δύο, τρία, ούτε τέσσερα μέτρα. Μόνο όταν χρειαστεί να πάει σε μεγάλες αποστάσεις, σου ανέβει 4-5 μέτρα για να μην την ενοχλούν τα κτίσματα ή τα δέντρα. Όταν οι ανεμογεννήτριες έχουν 20, 21, 22 μέτρα, δεν νομίζω αυτό είναι εδαφικό. Δεν το δεχόμαστε. Θα λέγαμε ότι πιθανόν οι ανεμογεννήτριες να προκαλούν ζημιά, γιατί δημιουργούν ρεύματα, αέρος, τα οποία μπορεί να την ενοχλούν, να την κουράζουν και την παρασύρουν. Αλλά όχι, δεν το δεχόμαστε. Μάλιστα, τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Καρακοστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ, γιατί το Art Channel πάντα μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε ενημέρωση προς τους συμπολίτες μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να τους πω ότι είναι σημαντικό να εμπιστεύονται τους παραγωγούς των ομορροδοπής, οποιονδήποτε παραγωγό, γιατί θα μπορέσουν να τον κοιτάξουν στα μάτια. Ψωνίζοντας από ένα παραγωγό, δίνουν θέσεις εργασίας και δεν έχουμε εκροή συναλλάγματος. Και στο φινάλι πρέπει να γίνουμε και σοβινιστές, να υποστηρίξουμε την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες χρονιές κάποια επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία πραγματοποιήσατε. Δεδομένου και των συνθήκων, συνέβησαν πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και αναφέρομαι στην πανδημία. Έχει προγραμματιστεί κάτι για... Όχι, δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα και μας προβληματίζει αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει, έχει γίνει έμεσα, έχει ζητηθεί διευκρίνηση από το Υπουργείο, από κάποιους μελισσοκομικούς συλλόγους. Αν θα γίνουν σεμινάρια, γιορτές μελιού, δεν υπάρχει καμία απάντηση και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε σε αυτό το καθεστώς, δεν θα έχουμε κάτι. Αναμένουμε. Αν αλλάξουν τα πράγματα, εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε κατά νου, δηλαδή έχουμε προγραμματίσει κάποια πράγματα, γιατί πιστεύουμε ότι ο μελισσοκόμος πρέπει να επιμορφώνεται διαρκώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά τα πράγματα του κορονοϊού μας τα έχουν ανατρέψει όλα. Σίγουρα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ένα σημαντικό έργο της νεοελληνικής δραματουργίας που καταγράφει το παρασκήνιο, τον παραγοντισμό και την οτροπία των πελατειακών σχέσεων σε μια παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες». Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αύριο στην πόλη της Κομωτινής, στο Θερινό Διπεθέ. Για να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή, φιλοξενούμε τηλεφωνικό στον αγαπημένο μας ηθοποιό, τον κύριο Τάσο Χαλκιά. Κύριε Χαλκιά, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με πολύ μεγάλη μας χαρά, μετά και τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες περάσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξεκινάμε φέτος τις παραστάσεις εδώ στην πόλη της Κομωτινής, στο Θερινό Διπεθέ, κάνοντας την αρχή από την παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες». Θα θέλαμε να αναφερθείτε λίγο στην πλοκή της παράστασης, καθώς μετέπειτα να συζητήσουμε και για την περιοδία σας. Ελπίζουμε να είμαστε γουρλίδες και να πάει το φεστιβάλ σας πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να πω μόνο, σε σχέση με όλα τα απαγορευτικά και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος έχει το ελεύθερο να προσέρχεται στο θέατρο, ότι ο φόβος δεν είναι από την παράσταση και από τους ηθοποιούς. Ο φόβος είναι μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον τους έχουν σπείρει το φόβο μεταξύ τους. Όσο πιο πολύ είναι προσεκτικοί μεταξύ τους και στον τρόπο που θα μπουν στο θέατρο και στον τρόπο που θα καθίσουν, που πιστεύω άλλωστε ότι θα υπάρχει κάποια μέρη με γι' αυτό,
να μην φοβηθούν τίποτα. Το θέατρο είναι ψυχαγωγία, είναι δηλαδή αγωγή της ψυχής. Έρχονται για να ψυχαγωγηθούν, να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα. Μες. Δεν χρειάζεται να έρχονται με φόβο. Λίγο προσοχή χρειάζεται, λίγο προσοχή, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, έτσι. Δεν έχουμε να κάνουμε με κανένα καρκίνωμα, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, το λέω αυτό για να μην φοβάται ο κόσμος όσο μπορώ να περάσω μια γνώμη η οποία δεν είναι εντελώς προσωπική, έχει να κάνει και με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάμε. Λοιπόν, πρόκειται πράγματι για ένα έργο της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, όπως το είπατε, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα. Προσωπικά θα το ονόμαζα ένα πολιτικό θρίλερ με όχημα την κωμωδία. Με ένα πρώτο όχημα που πηγαίνει μπροστά και αυτό είναι η κωμωδία. Όμως έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση πολιτικών κεκτημένων ή μη κεκτημένων πραγμάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με την εξουσία. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ασκείται η εξουσία έναντι ή εναντίον των πολιτών, εάν θέλετε. Έχουμε να κάνουμε με τέσσερις κομματάρχες, εμπροκειμένου τους βρίσκουμε και τους συναντάμε στο νομό Αρκαδίας της Πελοποννήσου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, είναι μια κοιτίδα πολιτική η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η Αρκαδία, όπου βγάζει και πολύ σημαντικούς πολιτικούς, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξ επαγγέλματος. Μάλιστα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με κάποιους κομματάρχες εκεί της περιοχής τη δεκαετία του 70, όπου πηγαίνοντας τόσο πίσω μην νομίζετε ότι έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, τον αλλάξαν στην πολιτική ζωή του τόπου, θα το ζείτε κι εσείς, δεν είναι πληροφορία αυτό, είναι γεγονός. ότι πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που το έργο γράφτηκε, τη δεκαετία, στα μέσα της δεκαετίας του 70, και πρωτοανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν στην πρώτη παράστασή του το 1979. Πραγματικά έχουν περάσει από τότε 41 χρόνια, αλλά είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Η πολιτική στην Ελλάδα ασκείται με τον ίδιο τρόπο, οι πελατειακές σχέσεις, όπως είπατε, μεταξύ των ψηφοφόρων και των πολιτικών εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως υπήρχαν και τότε. Το διαμορφωμένο κοινοβουλευτικό μας κράτος δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις αντιξοότητες, δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις, πώς να το πω, ας πούμε, τα του είδους τα καρκινώματα, να το πω κατά κάποιον τρόπο. Δεν γεννήθηκαν τώρα, υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν ξεπεραστεί. Αυτά πραγματεύεται το έργο, αυτά σατιρίζει, αυτά καυτηριάζει, αλλά οπωσδήποτε μέσα από ένα κλίμα όχι χιουμοριστικό, αλλά ένα κλίμα κωμωδίας, δηλαδή χωρίς να διακωμωδούμε τους ανθρώπους μέσα από την κατάσταση την οποία ζουν οι άνθρωποι, γιατί πρόκειται για μια κωμωδία μεν, αλλά καταστάσεων κωμωδία, και όχι κωμωδία που επιδιώκει να εκμεύσει το γέλιο του θεατή, αλλά να του το βγάλει από μέσα του πηγαία και χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Θα το δείτε ότι αυτό στην παράσταση θα γίνεται κατά κόρον πάρα πολλές φορές μέσα στο έργο. Είναι και χτισμένο το έργο με αυτόν τον τρόπο κάπου από τη σκηνοθεσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Μάλιστα. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αναδεικνύει το έργο. Και πιστεύουμε ότι κρατάμε στα χέρια μας μια παράσταση εξαιρετική, όπου θα την προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη στον κόσμο και με σκοπό να τον ευχαριστήσουμε και να τον ψυχαγωγήσουμε. Κύριε Χαλκιά, να μιλήσουμε λίγο και για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης. Βεβαίως. Έχω τη μεγάλη χαρά μετά από 26 ολόκληρα χρόνια να ξαναβρίσκομαι στη σκηνή μαζί με τον Πέτρο, μετά από την πρώτη μας θεατρική συνάντηση στο Ατέρια στο ζευγάρι του Νίτ Σάιμον. Από το 1994 λοιπόν έχουμε να βρεθούμε πάνω στη σκηνή, αλλά δεν είχαμε καθεί όλα αυτά τα χρόνια. Ο Πέτρος με έχει σκηνοθετήσει σε τρεις παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία. Εκείνος δεν έπαιζε, αλλά ήταν ο σκηνοθέτης. Τώρα όμως ξαναβρισκόμαστε πάνω στη σκηνή και εκείνος από τη διπλή ιδιότητα και του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή. Είναι ένα έργο τεσσάρων πρωταγωνιστών, εκτός από τον Πέτρο Φιλιππίδη και εμένα. Στην παράσταση συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και ο Θανάσης Πατριαρχέας, δύο νεότεροι συναδελφοί μας, αλλά εξαιρετικά ταλαντούχοι, οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας τη μεγάλη επιτυχία αυτή της παράστασης. Όπου έχουμε περάσει, έχουμε πάρει τα εύσημα από τον κόσμο και είναι μεγάλη μας χαρά αυτή, και το ίδιο πιστεύουμε ότι θα συμβεί και στην Κομωτινή, αρκεί ο κόσμος να μην φοβηθεί και να προσέλθει στο θέατρο για να χαρεί
και να απολαύσει μια πολύ όμορφη παράσταση. Έτσι ακριβώς, εφόσον λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας και από το δίπεθε της κάθε πόλης δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ακριβώς, είναι και μέρημνα του ιδίου του θεάτρου. Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην δεν απολαύσουμε τις παραστάσεις αυτές από κοντά, την πολύ μεγάλη αυτή ευκαιρία που έχουμε εδώ στην επαρχία να απολαύσουμε μεγάλους θεάσους. Κύριε Χαλκέ, η περιοδία σας μέχρι αυτή τη στιγμή πώς εξελίσσονται και ποια είναι η επόμενη στιγμή μετά την Κομωτινή? Εξελίσσεται πολύ πολύ ωραία και μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 8 παραστάσεις, 5 παραστάσεις στην Αθήνα και 3 παραστάσεις στην περιφέρεια, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, τα Γιαννιτσά και χθες το Κιλκής, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ομολογουμένως, δηλαδή είναι αφρώα η προσέλευση του κόσμου και η ευχαρίστηση του κόσμου στο τέλος της παράστασης και το χειροκρότημά του πάρα πολύ ένθερμο και με ευχαριστίες, γιατί νιώθει ότι κάποιοι ηθοποιοί ανέβηκαν στη σκηνή για να τον ευχαριστήσουν, για να τον ψυχαγωγήσουν και όχι για να περάσουν, να πάρουν τα λεπτά του και να σκοτώ να πήγουν. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερος, γιατί πολλά σχήματα βγαίνουν στην επαρχία, πολλοί θείασοι σχηματίζονται κάθε φορά, αλλά ο σεβασμός προς το θέατρο, προς το επάγγελμά μας, δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα από όλους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Είναι από αυτά που πρέπει να τα λέμε και αυτά. Έτσι ακριβώς. Μια εξαιρετική παράσταση λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αύριο το βράδυ στο θερινό διπεθέ Κομωτινής, Δάφνες και Πικροδάφνες. Κύριε Χαλκιά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και να σας καλωσορίσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε στο θέατρο. Να είστε καλά. Σας καλωσορίσουμε αύριο στην πόλη μας με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με τις κακές συνήθειες να ταξιδεύουν μουσικά σε ροκ μονοπάτια τους παρευρισκόμενους στο λιμάνι Φαναρίου χθες το βράδυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το καλοκαίρι με θέα στη θάλασσα 2020. Ας δούμε μερικά αποσπάσματα από τη χθεσινή συναυλία. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΠΑΚ Κομωτινής συνεχίζει τον κύκλο εκδηλώσεών της με τίτλο «Καλοκαίρι με θέα τη θάλασσα», τηρώντας φυσικά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έφερε μαζί της η πανδημία COVID-19. Συγκεκριμένα χθες, παρουσία πλήθος κόσμου αλλά τηρουμένων των αποστάσεων, πραγματοποιήθηκε συναυλία με το συγκρότημα «Κακές συνήθειες» στο λιμάνι του Φαναρίου. Yeah, είμαι ο Κυκυδάκης Νίκος, είμαστε οι Κακές Συνήθειες, σας ευχόμαστε μια όμορφη βραδιά.
Πάμε να δούμε ποια φάρμακα διανυκτερεύουν για σήμερα 5η 23 Ιουλίου αλλά και αύριο Παρασκευή 24 του μηνός. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών εκτιμάται πολύ υψηλή με κατηγορία κινδύνου 4. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και οδηγίες αυτοπροστασίας από κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr. Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.